Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Η ίδρυση της στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας. Η στέγη μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του τόπου μας και της ευρύτερης περιοχής. Η ιονή για την εξέλιξη της στέγης είναι καλή. Ισχυρή οικονομική στήριξη και ικανή διοίκηση, καλή στελέχωση σε όλα τα επίπεδα, καλή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης του τόπου και ευρύτερα, ευρεία κοινωνική συμμετοχή, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία, και έργο ποιοτικό, όπως δείχνουν τα πρώτα δείγματα ανάμεσα στην οποία η σειρά αυτών των διαδικτυακών εκδηλώσεων. Θα ήθελα για τους λόγους αυτούς να συγχαρώ θερμά τους ιδρυτές και χορηγούς, τον Γιώργο και την Αλίκη Γαλανάκη, και όλους όσοι εγκολπώνονται και υπηρετούν το ωραίο και υψηλό αυτό όραμα. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω τον ομιλητή της σημερινής εκδήλωσης, έναν ακόμη εκλεκτό ομιλητή της σειράς αυτών των ομιλιών, τον Μιλτιάδη Παπαδάκη. Ο Μιλτιάδης Παπαδάκης γεννήθηκε στους Τουρτούλους το 1948. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση 33 χρόνια, όλα σχεδόν στον τόπο μας, στη Σιτία. Μετά την αφιπηρέτησή του, ασχολήθηκε με τη μελέτη της κριτικής λογοτεχνίας της εποχής της Αναγέννησης, κυρίως με αυτό. Καρπός των μελετών αυτών είναι τρία βιβλία, τα ερωτοκριτολογικά, το Κρί με Ήτα και με Γιώτα, οι ερωτοκριτολογικές ψηφίδες βιβλίο 1 και βιβλίο 2. Εξέδωσε ακόμη ένα βιβλίο για το χωριό του, τους Τουρτούλους. Στα ερωτοκριτολογικά βιβλία του περιλαμβάνονται μελέτες για τον Ερωτόκριτο και για τον Βιτσέντζο Κορνάρο κυρίως. Επίσης περιλαμβάνονται μελέτες για τον Κωστή Φραγκούλη Αντέο και για άλλα κριτολογικά θέματα. Ο Μιλτιάδης Παπαδάκης έχει λάβει μέρος επίσης σε πάρα πολλά συνέδρια με την παραπάνω θεματολογία και έχει κάνει σημαντικές εισηγήσεις. Επίσης, συμμετείχε και έχει εισφέρει στο έργο πνευματικών σωματείων, όπως είναι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Λασιθίου, η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης, το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και άλλα. Το πλούσιο και υψηλής στάθμης έργο του Μιλτιάδη Παπαδάκη τον καθιστά έναν δόκιμο, ένα έγκυρο, ένα εκλεκτό ερευνητή και μελετητή της ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης. Είναι ένας άξιος και διακεκριμένος κριτολόγος. Θα ήθελα τέλος να τονίσω ένα-δυο πράγματα. Ο Μιλτιάδης Παπαδάκης είναι ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι σήμερα σιτιακός
που ασχολήθηκε συστηματικά και για πάρα πολλά χρόνια με τη μελέτη του Ερωτόκριτου και του Βιτσέντζου Κορνάρου. Είναι ένας πρόδρομος, ένας λαμπρός πρόδρομος της στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος. Και ακόμα τούτο, όλο το έργο του ο Μιλτιάδης το πραγματοποίησε εντελώς αφιλοκερδός. Για να ακριβολογήσουμε, με οικονομική ζημιά. Μόνη του αμοιβή, η ηθική του ικανοποίηση ότι εξεπλήρωσε το χρέος του απέναντι στον τόπο, απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά και την πολιτιστική μας ανάπτυξη. Ας τον συγχαρούμε και ας τον ακούσουμε. Έχει να μας πει σημαντικά πράγματα με ωραίο τρόπο, όπως το λέει ο Βιτσέντζος Κορνάρος, «Απου κατέχει και μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλαίσει και γελού τα μάτια των ανθρώπων». Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε όλους, Σωτήριο και Ιωκτώνο να είναι το νέο έτος. Ως απλός και χαμηλόβαθμος μελετητής της βενετοκρατούμενης Κρήτης και της λογοτεχνικής της παραγωγής, της κριτικής αναγέννησης με άλλα λόγια και περισσότερο ως στιακός, εύχομαι ολόψυχα και από καρδιάς. Το ελπίζω ειλικρινά, το πιστεύω ακράδαντα, πως η αγαστή συνεργασία της ευάριθμης ομάδας με προτεργάτες την Αλίκη και τον Γιώργο Γαλανάκη και στη Λοβάτη τον Αντώνη Ανιψητάκη, η ομάδα αυτή εδράζεται σε γερές βάσεις και η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος θεμελιωμένη βάση σχεδίου σε γερά θεμέλια, με το στέργιωμά της θα αποδειχθεί το μάνα εξ ουρανού στην άνυδρη και ερημοποιημένη εποχή μας, το ρόδο της ερήμου στην άγονη γραμμή της Κρήτης της Ανατολής, επικεντρώνοντας φυσικά το ενδιαφέρον της στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, στην κριτική αναγέννηση και έτσι πιστεύω θα γαλινέψει η ψυχή του ποιητή μας. Ο φίλτατος Νίκος Πετράκης με τις υπερβολές του με αναγκάζει να επομιστώ ένα δυσβάσταχτο και απαιτητικό ρόλο που δεν γνωρίζω αν οι ώμοι μου μπορούν να κουβαλούν τέτοια μεγάλη κληρονομιά. Τον ευχαριστώ από καρδιάς και να σημειώσω εδώ χάριτας ομολογώ στον αείμνηστο Στυλιανό Αλεξίου και στον Νίκο Πετράκη που με παρότριναν ο καθένας με το δικό του τρόπο και μου υπέβαλαν την ασχολία με τον Ερωτόκριτο. Ξεκινώντας τη δουλειά αυτή, να ετοιμάσω το πορτρέτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, γνώριζα εξ αρχής τις δυσχέρειες του εγχειρήματος. Πήρα το χρωστήρα του λόγου με πένα, χαρτί και μελάνι που λέει και ο ποιητής και προσπάθησα να ανασυνθέσω την προσωπογραφία του ποιητή μας.
Η απόσταση των 500 χρόνων που περίπου που μας χωρίζει από τον ποιητή ήταν για μένα, συγγνώμη, ήταν για μένα το άλοθη και έτσι τόλμησα, γνωρίζοντας ότι θα εισπράξω την κατανόηση των αναγνωστών, των ακροατών, των θεατών και θα συγχωρέσουν το απίθμενο θράσος μου, το θράσος των χιλίων πιθήκων. Πιστεύω να μην αδικήσω τον ποιητή. Είναι αλήθεια πως ο Κορνάρος μας βάζει μέσα σε ένα νεφελώδες, ομιχλώδες τοπίο. Είναι αλήθεια ότι κινούμαστε μέσα σε μία αοριστία, σε ένα περιβάλλον χρονικό και τοπικό σχετικά ακαθόριστο. Και τούτο είναι επιλογή του ποιητή. Είναι συνειδητή επιλογή αυτό το ομιχλώδες και νεφελώδες περιβάλλον. Μπορώ να πω ότι ο Ερωτόκριτος παραμένει ένας αδιάβαστος δίσκος της Φεστού. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που περιμένουν την αποκωδικοποίησή τους. Η ουδετερόφιλη στάση του Κορνάρου έβαλε σε περιπέτειες τους μελετητές του. Και αυτό το τοπίο, αυτό το κλίμα επέτρεψε στον ποιητή να ακολουθήσει τη δική του στρατηγική με παραβολικό και αλληγορικό λόγο, με υποβλητικό λόγο, με παραμύθι, με ασάφιες, με αναχρονισμούς, προσπαθεί να διδάξει, προσπαθεί να παρουσιάσει το πρότυπο του ανθρώπου κάθε εποχής. Τα ερωτήματα που προβάλλουν είναι πολλά και αμήλικτα. Ερωτήματα που σχετίζονται με την θρησκευτική ταυτότητα του ποιητή. Είναι άθεος, ένθεος, είναι χριστιανός, είναι ορθόδοξος, καθολικός. Ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητά του. Είναι κριτικός, στιακός, βενετοκριτικός, Έλληνας, Βενετός, Ευρωπαίος. Ερωτήματα σχετικά με την φιλοσοφικότητα και στοχαστικότητά του. Ακολουθεί ένα φιλοσοφικό συγκεκριμένο ρεύμα. Περιχαρακώνεται σε μια φιλοσοφική κοσμοθεωρία. Ερωτήματα σχετικά με τον χαρακτήρα, το ήθος, την ψυχολογία του και με την ιδεολογία του. Ερωτήματα που η απάντησή τους είναι δύσκολο να δοθεί. Μοναδική πηγή είναι η σύνθεση, η μεγαλειώδη σύνθεσή του και φυσικά το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο Κορνάρος ζει στο μετέχμιο δύο κρίσιμων αιώνων, του 16ου και του 17ου. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι κοσμοϊστορικές. Μέσα σε αυτό το ρευστό χρονικό σημείο, ο Κορνάρος, ζώντας σε μια μικρή πολύχνη, τη σιτία των 1400 ψυχών, είναι φορέας νέων ιδεών, νέων ρευμάτων, παρά το ότι ανήκει στην οικογένεια
στην ανώτερη κοινωνική τάξη είναι φεουδάρχες. Συνειδητοποιεί έγκαιρα την κρίση που απειλεί ένα ολόκληρο κόσμο, ο οποίος απέρχεται και ένας καινούριος γεννιέται. Μέσα σε αυτές, κάτω από αυτές τις συνθήκες, αποτολμά και προχωρεί στη σύνθεση των Ερωτόκριτων. Θα ήθελα πρώτα να μείνουμε στο θέμα της θρησκευτικής ταυτότητας του ποιητή. Είναι γεγονός ότι ο ποιητής δεν αναφέρεται στη χριστιανική θεότητα φανερά, δεν αναφέρεται στο χριστιανικό εορτολόγιο. Οι επικλήσεις του, οι προσευχές, οι όρκοι των πρωταγωνιστών του γίνονται στα ουράνια σώματα. Και αυτό έδωσε λαβή να χαρακτηριστεί από ένα έντονο σκεπτικισμό και να αμφισβητηθεί η πίστη του. Είναι αλήθεια αυτό. Μια αντιπαραβολή του Ερωτόκριτου με το πρότυπό του, το γαλλικό, μας οδηγεί σε αυτά τα συμπεράσματα. Στο γαλλικό πρότυπο, ο πρωταγωνιστής, ο Παρίς, θα τρέξει στο εικονοστάσι να αποθέσει τα βραβεία και τα αριστεία που πήρε. Στον Ερωτόκριτο, ο Χαρίδημος θα τρέξει να αφιερώσει στο μνήμα της κεράς του τα βραβεία και τα αριστεία που πήρε. Στο γαλλικό πρότυπο υπάρχει ένα παρεκκλήσι στο οποίο καταλήγουν για να βρουν λύτρωση η ηρωίδα με την νένα της. Στον Ερωτόκριτο υπάρχει η σιδερή θηρίδα. Με δύο λόγια, για να μην επεκταθώ στο σημείο αυτό, χάος, άβυσσος χωρίζει στο θέμα αυτό τα δύο έργα. Η θρησκευτικότητα είναι πλούσια στο γαλλικό πρότυπο, στον Ερωτόκριτο απουσιάζει. Και εδώ θα παρακολουθούμε σε κάθε βήμα τις επικλήσεις στα ουράνια σώματα. Οι ήρωες στις δύσκολες στιγμές τους δεν ζητούν τη βοήθεια της θεότητας, της χριστιανικής θεότητας. Καμία σχέση ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και στη θυσία του Αβραάμ. Θα ζητήσουν βοήθεια από τα ουράνια σώματα. Να μην μείνω περισσότερο σε αυτό, ο χρόνος τρέχει. Όμως θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα εδώ ότι η χριστιανική υπαινιγμή είναι άφθονη. Ο Κορνάρος φρόντισε επιμελώς να αποκρύψει τη θρησκευτική του ταυτότητα. Αν θυμηθούμε τους πρώτους στίχους, σε περαζόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζα και που δεν είχε η πίστη τους θεμέλια ούτε ρίζα, σαφής υπαινιγμός στην ειδωλολατρική εποχή, σε αντιπαράθεση με την επόμενη, τη χριστιανική εποχή. Ένας σημαντικός λόγος που προδίδει την θρησκευτική ταυτότητα του ποιητή είναι η μοναδική ημερομηνία στο έργο του στις 25 Απριλίου, ο Ρήγας Τσανημένη. Είναι η μέρα έναρξης της Γιώστρας και η μέρα αυτή δεν είναι τυχαία, δεν είναι συμπτωματική. Είναι η εορτή του πολιούχου της Βενετίας. Ο Βενετοκριτικός Κορνάρος δεν μπορεί να απαρνηθεί την ευγενική του καταγωγή
και την Βενετική. Είναι σημαντικός ο επίλογος του Ερωτοκρήτου, πασίγνωστος σε όλους εμάς, ιδιαίτερα τους Ιτιακούς. Το τέλος του έχει να γεννεί όπου ο Θεός το ρίσει. Είναι σαφής αναφορά στη θεότητα, ενώ λίγο νωρίτερα στο κάστρο επαντρεύτηκε σαν αρμηνεύγει η φύση. Η φύση υπαγορεύει την έσμιξη των δύο φύλων. Ο Θεός και όχι η μοίρα ορίζει το τέλος του ανθρώπου. Στοιχεία που οδηγούν στο ότι ο Κορνάρος μετεωρίζεται ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Εκκλησία, ανάμεσα σε δύο κόσμους. Και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι η αναφορά μου στον επιτάφιο θρήνο του αδελφού του Κορνάρου, του Βιτσέντζου Κορνάρου, στον επιτάφιο θρήνο του Ανδρέα, φαίνεται καθαρά η θρησκευτική πίστη της οικογένειας γενικότερα και ειδικότερα του Ανδρέα και του Βιτσέντζου. Να πω πιο μπροστά πως η οικογένεια των Κορνάρων με τη διαθήκη του Ανδρέα κληροδοτεί πλούσια περιουσιακά στοιχεία στα μοναστήρια και στις περιοχές της Ιτίας. Αυτό είναι δηλωτικό της βαθιάς πίστης. Γράφει ο Ανδρέας Κορνάρος θρηνώντας τον θάνατο του αδελφού του. «Θρηνώ και από τα μάτια μου ποτάμια δάκρυα χύνω, όχι στη δόξα σου, αδελφέ, δόξα άλλη να προσθέσω, αφού στα ουράνια ενικείς και χάρο δε φοβάσαι και με αθάνατες ψυχές του παραδείσου είσαι. Θρηνώ για μένα που το ουράνιο φως έσβησε ο χαμός σου. Εσύ που τώρα εφραίνεσαι ζωή αιωνία και απ' της Αθανασίας την πηγή συνέχεια πίνεις, βοήθαμε η προσευχή μου τούτη χωρίς καρπούς μη μείνει». Χριστιανικός θρήνος ενός χριστιανού Ανδρέα δεν μπορεί παρά σε ένα, για ένα χριστιανό αδελφό. Η ρεθνική ταυτότητα του ποιητή είναι ένα μεγάλο φιλολογικό πρόβλημα. Ο Κορνάρος κινείται με μεγάλη ευελιξία από τη Μικρά Ασία ως τη Φραγκιά, από τον ελλαδικό χώρο έως όλο τον βαλκανικό. Και η όλη δράση του έργου απλώνεται σε ολόκληρη αυτή την περιοχή. Προβάλλονται όμως δύο κέντρα πέρα για πέρα ελληνικά. Η Αθήνα είναι το κέντρο της παιδείας. Ο βασιλιάς Ηράκλης εκεί έχει τα αρχοντικό του. Εκεί οργανώνεται η γιόστρα. Εκεί καταφεύγουν τα αρχοντόπουλα από όλες τις πλευρές. Το άλλο καθαρά ελληνικό κέντρο που προβάλλεται είναι το Βυζάντιο. Η εμφάνιση του αρχοντόπουλου, του Ριγόπουλου, του Βυζαντίου ξεπερνά κάθε όριο στην προβολή. Η Βενετία απουσιάζει
πέρα από την αναφορά στην Κιόστρα που είναι δυτικής προέλευσης, όμως διεξάγεται στην Αθήνα. Και είναι το σύμβολο ελληνικών ιδεωδών, της ομορφιάς, της αντριάς, της αγωνιστικότητας. 10 κάστρα βενετσιάνικα στέλνουν τα αρχοντόπουλά τους. Και πέρα από τα 10 έχουμε και 3 αλλοεθνή. Το Ρηγόπουλο της Πάτρας είναι φίλος του Καραμανίτη. Έχει προηγηθεί η ναυμαχία της Ναυπάκτου και ο Πασάς της Πελοποννήσου είναι στην Πάτρα. Η Σκλαβουνιά στέλνει το αρχοντόπουλό της. Ο Καραμανίτης. Θα πρέπει όμως να μείνω για λίγο για τη συμπάθεια του Κορνάρου στον Κρητικό. Ο Κρητικός, εκπρόσωπος της πατρίδας του Κορνάρου, τυχαίνει ιδιαίτερης μεταχείρισης, όσο κι αν κρύπτεται ο ποιητής. Ακούσιος ο φόνος της αγαπημένης του. Δεν τον καταδικάζει ο Κορνάρος. Η τύχη το ήθελε. Η τύχη του άρπαξε και την Κιόστρα, αφού η οικονομία του έργου απαιτεί την Κιόστρα να την κερδίσει ο Ερωτόκριτος. Και από την κληροτίδα έπρεπε να βγει ο κλήρος του Κρητικού, έτσι ώστε ούτε χαμένος ούτε νικητής. Είναι φανερή η συμπάθεια. Συνυπολογίζοντας και συνεκτιμώντας όλα αυτά, ο ποιητής προσπαθεί να κρύψει με κάθε επιμέλεια και την εθνική του ταυτότητα. Πιστεύω πως δύσκολα τα καταφέρνει. Δεν απαρνιέται βέβαια την βενετική του καταγωγή. Δεν απαρνιέται τα ενετίζοντα φρονήματα. Όμως, όπως σημειώνει και ο εθνικός μας ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, η καρδιά του χτυπά ελληνικά. Θεωρώ πως κάπου εδώ φτάσαμε στο μεσοστράτη και θα ήθελα να σας αφήσω χρόνο να υποβάλλετε ερωτήματα σχετικά με τα όσα έχουν προηγηθεί. Εκείνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα μοιραστώ μαζί σας την απορία και την αγωνία. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ το ότι θα απαντηθούν όλα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα σας περιμένω. Ήθελα να σας ρωτήσω για το παράδειγμα που φέρατε με το θρήνο ως στοιχείο χριστιανικότητας. Αν μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο γι' αυτό, πώς το βλέπετε δηλαδή ως στοιχείο για τη χριστιανικότητα. Θεωρώ πως ο θρήνος του αδελφού Ανδρέα περιέχει στοιχεία που παραπέμπουν κατευθείαν στη χριστιανική πίστη. Η ουράνια κατοικία της ψυχής, η αθανασία της ψυχής στον παράδεισο είναι καθαρά στοιχεία χριστιανικής διδασκαλίας. Ο ποιητής, ο αδελφός Ανδρέας, θεωρεί ότι εκεί κατοικεί ο αδελφός του, αθάνατος πια, στοιχεία που δεν απέχουν από τη χριστιανική διδασκαλία. Νομίζω ότι είναι εμφανές στοιχείο καθαρά χριστιανικό.
η πίστη του Ανδρέα στην αθανασία της ψυχής και στην ύπαρξη του παραδείσου. Όσο κι αν παράδεισος και κόλαση έρχονται από τα Τάρταρα και τα Ηλίσια πεδία. Δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και περιμένουμε και τη συνέχεια στο ομιλιό σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο Αντώνης Αγκουστάκης είμαι. Θέλω να σε ευχαριστήσω και για την προσωπική αναφορά, αλλά να σημειώσω ότι η δουλειά είναι συλλογική από μια εξαιρετική ομάδα. Θέλω να σε ευχαριστήσω όμως περισσότερο, γιατί παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχω στην ανάγνωση του Ερωτόκριτου, ήσουν η αιτία που έπεσα στα νερά του και είμαι πάρα πολύ ευτυχής γι' αυτό και σε ευχαριστώ. Πού έγινε η διαφωνία? Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις διαβάσει οποιοδήποτε άλλο έργο να μην έχει στο κύριο σώμα του αναφορά σε θρησκεία και σε Θεό, οποιοδήποτε άλλο? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η Οδύσσια του Καζαντζάκη είναι γνωστή σε γενικές γραμμές σε όλους μας και είναι γνωστός ο σκεπτικισμός του ποιητή. Ένας σκεπτικισμός που έδωσε λαβή να χαρακτηριστεί και ο ίδιος αρνητής. Ωστόσο, και στην Οδύσσια υπάρχουν υπαινιγμοί πίστης, θρησκείας. Μπορεί ο Καζαντζάκης να επικαλείται, ακολουθώντας τον Κορνάρο τα ουράνια σώματα, να ορκίζεται στον ήλιο και στην Κερά Φεγγάρο, αλλά από την άλλη πλευρά επαναλαμβάνει πάμπολες φορές το «Θεέ μου, Θεέ μου» συχνά στους στίχους. Ο σκοπός καθορίζει τη στρατηγική του ποιητή. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παραλληλήσουμε τη θυσία του Αβραάμ με τον Ερωτόκριτο. Βέβαια, εδώ υπάρχει το θέμα της ταυτότητας, της πατρότητας του ποιητή της θυσίας. Όμως, μπορώ να πω ότι ο ίδιος ποιητής μπορεί να γράψει αυτά τα δύο κείμενα, το ένα να διακρίνεται από μια άχρωμη πίστη και το άλλο από μια βαθιά θρησκευτικότητα. Ποιος είναι ο σκοπός που θέλει να υπηρετήσει στη μια περίπτωση και στην άλλη? Και εδώ, στην περίπτωση του Ερωτόκριτου, ο σκοπός ήταν να κινήσει λίγο τα νερά. Θέλει και στρέφεται και προς αυτή την γαλινοτάτη. Αν και φεουδάρχης, αποστασιοποιείται ως ένα βαθμό, όχι τελείως. Και θέλει να χτυπήσει, να κρούσει το καμπανάκι, διότι ο εξανατολών κίνδυνος είναι ήδη κοντά. Έχει ήδη καταλάβει την Κύπρο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον χρησιμοποιεί και την παραβολή και την αλληγορία και προσπαθεί να αποχρωματίσει από εθνότητα και θρήσκευμα το έργο του, έτσι ώστε τα μηνύματα που θα εκπέμψει να γίνουν πιο ευπρόσδεκτα από τους αποδέκτες. Πιστεύω
Γι' αυτό το λόγο ότι ο ποιητής δεν θέλει να κινηθεί μέσα σε στενά πλαίσια, θρησκευτικά και εθνικά. Αρκεί να θυμηθούμε και τα λόγια του Σεφέρη. Σου μιλάω, αν σου μιλάω με παραμύθια και με παραβολές είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα. Και επομένως ο Κορνάρος εκεί βαδίζει. Επιλέγει το παραμύθι σε εισαγωγικά μια φορά και έναν καιρό. Δεν ακούσαμε ποτέ συγκεκριμένη χώρα να έχουμε τη δράση στα παραμύθια. Μια φορά και ένα καιρό εκεί. Παραβολή θέλει να χρησιμοποιήσει και ο Σεφέρης και ο Κορνάρος τώρα, γιατί με αυτό τον τρόπο, με την παραβολή, με τον μύθο, ο Έσωπος, να μην τον ξεχνάμε, περνάει το μήνυμα, ακούγεται πιο γλυκά. Και πιστεύω ότι σκόπιμα, συνειδητά, αφαιρεί στοιχεία θρησκευτικά και εθνικά. Γιατί ακριβώς απευθύνεται σε μια κρίσιμη εποχή που το παλιό κλονίζεται και έρχεται ένα νέο και ο ίδιος μετεωρίζεται. Είναι σίγουρο ότι ο ποιητής μας είναι σκεπτικιστής. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι άθεος, είναι σκεπτικιστής και αυτό πέρασε και στον Καζαντζάκη και αυτό δεν είναι αμαρτία, δεν είναι άσχημο, είναι καλό να είμαστε σκεπτικιστές και ως σκεπτικιστής λειτουργεί ο ποιητής. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι φρόντισε με κάθε επιμέλεια να αποκρύψει και τη θρησκευτική του ταυτότητα και την εθνική ταυτότητα. Θα ήθελα να ακούσω, Αντώνη, συνέχεια την άποψή σου. Ναι, έχω τον λόγο, μπορώ να ακούγομαι. Ναι, ναι. Εγώ, Μιλτιάδη, θεωρώ ότι και στα δύο αυτά θέματα, και στο θέμα της θρησκείας και στο θέμα της εθνικότητας, ο Κορνάρος το πηγαίνει συνειδητά σε ένα ουμανιστικό κόσμο όπου δεν θέλει ούτε η εθνικότητα, ούτε η θρησκεία να καθορίζουν τις τύχες ενός ανθρώπου απελευθερωμένου. Αυτή είναι η γενική μου άποψη. Όμως, δεν έχει τόσο σημασία η άποψή μου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή θεωρείς, και εγώ διαφωνώ, ότι η θυσία του Αβραάμ μπορεί να είναι έργο του Κορνάρη, πώς εξηγείς ότι το ένα το υπογράφει και το άλλο δεν το υπογράφει? Πιστεύω πως το θέμα της θυσίας θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο αναλυτικά, ευρύτατα, σε μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε είτε εδώ είτε αλλού. Θα συμφωνήσω με την τελική σου άποψη. Ο Κορνάρος ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Είναι, τολμώ να το πω, ο ευρωπαϊστής της εποχής του. Είναι ο διεθνιστής. Είναι ένα πρωτοποριακό βήμα που κάνει, χωρίς φυσικά να απαρνιέται. Να απαρνιέται και την πίστη του και την ταυτότητα, την εθνική. Θα δοθεί ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης του πορτρέτου να αναφερθούμε και στην ιδεολογία του. Ο Κορνάρος είναι συστημικός. Προσπαθεί να έρθει σε ρήξη με το παλιό. Δεν τα καταφέρνει. Το ότι έφυγε από τη Σιτία, φίλε Αντώνη, δεν είναι τυχαίο. Το 1376 στη Σιτία υπάρχουν 100 ευγενείς, 100 περίπου.
και οι θέσεις οι προορισμένες για τους ευγενείς εδώ είναι ελάχιστες. Και γι' αυτό οι ευγενείς ή φεύγουν προς την Ήπεθρο στα Φέουδα ή καταλήγουν στο Χάνδακα για αξιώματα. Πολύ καλά ξέρεις ότι ο Κορνάρος αναδείχθηκε σε υψηλά αξιώματα στο Χάνδακα. Δεν απαρνήθηκε την ευγένειά του ποτέ. Αγωνίστηκε για να μετριάσει, αγωνίστηκε για να φέρει το καινούριο, αλλά όχι με τη ρήξη. Θέλεις κάτι ακόμα? Ο γάμος της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου γίνεται όχι με ρήξη, με συνδιαλλαγή. Ο Ηράκλης συνένεσε. Δεν έχουμε τη ρήξη που έχουμε στον Κρέοντα, στο Σοφοκλή. Εδώ έχουμε μια συνδιαλλαγή, συμφιλίωση. Επομένως, ο Κορνάρος δεν είναι εκείνος που θέλει να γκρεμίσει εκ θεμελίων ένα κόσμο. Προσπαθεί να συγκεράσει και να γεφυρώσει τα αγεφύρωτα. Στο ερώτημα που διατύπωσες σχετικά με την υπογραφή που θέτει στον Ερωτόκριτο και όχι στη Θυσία, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις. Πρόχειρα μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή ότι η Θυσία μπορεί να είναι ένα έργο της νεανικής εφηβικής ηλικίας του Κορνάρου. Να μην ξεχνάμε ότι ο Καζαντζάκης ως έφηβος γύριζε στα μοναστήρια και συζήταγε με τους καλόγερους και εκεί δεν υπήρχαν σημεία που έδειχναν τον μελλοντικό Καζαντζάκη με τον έντομο σκεπτικισμό του. Γιατί να μην έχουμε κάτι ανάλογο και εδώ? Το να περάσουμε αυτή τη στιγμή στα επιχειρήματα υπέρ της πατρότητας της μιας ή της άλλης είναι, δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά μπορώ και ξέρεις πολύ καλά ότι πάνω από 20-25 δύστιχα είναι απαράλλακτα τα ίδια. Να πρόκειται για πνευματική κλοπή. Άλλη φορά θα ήθελα να το συζητήσουμε και το θέμα αυτό. Περιμένω και πάλι τον αντίλογο σου. Εγώ ευχαριστώ, δεν θέλω να μονοπολίσω το διάλογο. Κρατάω ένα σημείο που συγκλίναμε. Αυτό που είπες για συνδιαλλαγή. Σε μένα παραπέμπει στον ιστορικό συμβιβασμό. Σε μία νίκη, αν πες, στα σημεία που βελτιώνει μια κοινωνία καταργώντας κάποια προνόμια ή έθιμα που ήταν αναχρονιστικά. Παραδείγματος χάρη την ισογαμία, την υποχρέωση των παιδιών των βασιλέων να παντρεύονται ομολογούς του. Ο Ερωτόκριτος ηγεμόνευσε σε όλη αυτή την ιστορία χωρίς πιγουλιά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο θα έλεγα για τον τρόπο που άσκησε εντός εισαγωγικών την πολιτική του ώστε να το καταφέρει. Και πάλι σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ, Αντώνη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω σε μια επόμενη ευκαιρία να ολοκληρώσουμε το πορτρέτο κάνοντας μια αναφορά στον ψυχικό κόσμο του ποιητή, στο ήθος του και στην ιδεολογία του, καθώς επίσης και εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και παρουσιάζει ενδιαφέρον, η φιλοσοφικότητά του, τα φιλοσοφικά σπέρματα που κουβαλάει ο Κορνάρος και τα οποία διαφαίνονται μέσα από το έργο του. Ευχαριστώ.